Αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη, Βασιλέον Α. Είμαστε στη σελίδα 353, κεφάλαιον Ιθ και εδάφιο 15. Σελίδες λοιπόν 353, Ιθ κεφάλαιο, 15 εδάφιο από το βιβλίο Βασιλέον Α. Και είπε Κύριος προς Αυτόν, είπαγε, επίστρεψον εις την οδόν σου προς την έρημον της Δαμασκού. Και όταν έλθεις, χρήσον τον Αζαήλ, βασιλέα επί την Συρίαν. Τον δε Ιού των Ιών του Νιμσί, θέλεις χρήση βασιλέα επί τον Ισραήλ, και τον Ηλσέε των Ιών του Σαββάτ, από Αβεμεολά, θέλεις χρήση προφήτην αντί σου. Και θέλεις συμβεί, ώστε τον διασωθέντα εκ της ροφέας του Αζαήλ, θέλει θανατώσει ο Ιού. Και τον διασωθέντα εκ της ρομφέας του Ιού, θέλει θανατώσει ο Ηλσέε. Αφήκα όμως εις τον Ισραήλ 7.000 πάντα τα γιγόνατα, όσα δεν έκλειναν εις τον Βάλ και πάνω στόμα το οποίο δεν εισπάστη αυτόν. Και αναχωρήσας εκείθεν, έβρικε τον Ηλσέε, τον Ιών του Σαφάτ, ενώ όργωνε με 12 ζεύγη βόνα έμπροσθεν αυτού, αυτός όν εις το 12. Και πέρασε ο Ηλίας από πλησίον αυτού και έριψε επ' αυτόν την μιλωτήν αυτού. Ο δε αφήκε τους Βόας και έτρεξε κατόπιν του Ηλία και είπε, «Ας ασπαστώ παρακαλώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, και τότε θέλω σε ακολουθήσει». Και είπε προς αυτόν, είπαγε, επίστρεψον, διότι τι έκαμα είσαι, και έστρεψεν εξόπισθεν αυτού, και έλαβεν εν ζεύγος βοών, και έσφαξεν αυτούς, και έψησε το κρέας αυτών με τα εργαλεία των βοών, και έδωκεν εις το λαόν και έφαγον. Τότε σηκωθήσει, πήγε κατόπιν του Ηλία και υπηρέτη αυτόν. Ο δε Βεναδάδ, βασιλεύς της Συρίας, συνήθρισεν πάσαν την δύναμην αυτού, ήσαν δε με ταυτού 32 βασιλείς και είπε και άμαξε. Και ανέβη και πολιόρκησε την Σαμάριαν και πολέμει αυτήν. Και απέστειλε μηνυτάς προς τον Αχαάβ, το βασιλέα του Ισραήλ, εις την πόλη και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Βεναδάδ, το αργύριόν σου και το χρυσίο σου είναι μου. Και οι γυναίκες σου και τα τέκνα σου το αρέα είναι μου. Και αμεκρίθη ο βασιλεύς του Ισραήλ και είπε, κατά το λόγο σου, Κύριέ μου βασιλεύ, σου είμαι εγώ και πάντα όσα έχω. Και επανήλθον οι μηνυτέ και είπων, ούτως αποκρίνεται ο Βεναδάδ λέγον, επειδή απέστειλα προς ελέγον το αργύριό σου και το χρυσίο σου και τα γυναίκα σου και τα τέκνα σου θέλει παραδώσει σε με, αύριον βεβαίως, περί την ώραν ταύτην, θέλω αποστείλει τους δούλους μου προς σε και θέλουσι ερευνήσει τον οίκον σου και τους οίκους των δούλων σου. Και ό,τι είναι επιθυμητόν εις τους οφθαλμούς σου, θέλουσι βάλει στα σχήρας αυτών και θέλουσι λάβει αυτό. Τότε εκάλεσε ο βασιλεύς του Ισραήλ πάντα στους πρεσβυτέρους του τόπου και είπε, στοχαστείτε παρακαλώ και ιδέτε ότι ούτως κακίαν ζητεί, διότι απέστειλε προς εμέ δια τας γυναίκας μου και δια τα τέκνα μου και δια το αργύριόν μου και δια των χρυσίων μου και δεν ειρνήθην ουδέν εις αυτόν. Και είπαν προς αυτόν πάντες οι πρεσβύτεροι και πάσο λαός, μη υπακούσεις, μη δε συγκατανεύσεις. Είπε λοιπόν προς μηνυτάς του Βεναδάδ, είπατε προς τον Κύριό μου τον βασιλέα πάντα όσα εμήνυσας προς τον δούλο σου καταρχάς θέλω κάμει. Τούτο όμως το πράγμα δεν δύναμε να κάνω. Και οι μηνυτέ ανεχώρησαν και έφερα προς αυτόν την απόκριση. Και απέστειλεν ο Βεναδάδ προς αυτόν λέγον, ούτω να κάμω συν εις εμέ η Θεοί, ούτε να προσθέσω συν, εάν το χώμα της Σαμαρίας αρκέσει δια μίαν χεριάν εις πάντα των λαών των ακολουθούνταμε. Και απεκρίθη ο βασιλεύς του Ισραήλ και είπεν, είποτε προς αυτόν, ως της περιζώνητε τα όπλα, ας μην μεγαλαφεί όσο εκδιόμενος αυτά. Ότε δε ο Βεναδάδ ήκουσε των λόγων τούτων, έτυχε πείνον. Αυτός και η βασιλήση με ταυτού εις τα σκηνάς και είπε προς τους δούλους αυτού, παρατάχθητε και παρετάχθησαν κατά της πόλεως. Και ιδού προσήλθε προς τον Αχαάβ τον βασιλέα του Ισραήλ, προφήτης της λέγον, ούτω λέγει Κύριος, βλέπεις άπαν το πλήθος τούτο το μέγα. Ιδού εγώ παραδίδω αυτό εις την χείρα σου σήμερον και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και είπε ο Αχαάβ, θεατίνος, ο δε απεκριθιού το λέγει Κύριος, δια των θεραπώντων, των αρχόντων, των επαρχιών. Τότε είπε, τι θέλει συγκροτήσει τη μάχην, και απεκρίθη εσύ. Τότε ρύθμισε τους θεράποντας των αρχόντων των επαρχιών και ήσαν 232. Και με ταυτούς ρύθμισε άπαν των λαών πάντα στους Ιούς Ισραήλ 7.000 και εξήλθον περί τιμοσυμβρίαν.
Ο δε Βεναδάδ έπινε και εμέθυνε στα σκηνά αυτού και οι βασιλεί 32 βασιλεί οι σύμμαχοι αυτού. Και εξήλθον πρώτοι οι θεράποντε των αρχόντων των επαρχιών και απέστειλε ο Βεναδάδ να μάθει και απήγγειλαν προ αυτόν λέγοντε: άντρε εξήλθον εκ τη Σαμαρία. Ο δε είπε: αν εξήλθον ειρηνικό, συλλάβεται αυτού ζώντα. Και αν εξήλθον δια πόλεμων, πάλιν συλλάβατε αυτού. Εξήλθον λοιπόν εκ της πόλεως ούτε οι θεράποντες των αρχόντων των επαρχιών και το στράτευμα το οποίο ακολούθη αυτούς. Και επάταξεν έκαστος των άνθρωπων αυτού και οι Σύριοι έφυγον και κατεδίαξαν αυτούς ο Ισραήλ. Ο δε Βεναδάδ ο βασιλεύς Συρίας διεσώθη έφυπος μετά των Ιππέων. Και εξήλθον ο βασιλεύς του Ισραήλ και πάταξε τους Ιππέας και τα Σαμάξας και έκαμε εις τους Συρίους σφαγήν μεγάλην. Αμήν. Μέσα σε ένα λαό λοιπόν απόλυτα αποστατημένο, τις 10 φυλές του Ισραήλ, βασιλιάς είναι ο χειρότερος των βασιλιάδων, ο Αχάβ, και είναι ο χειρότερος των βασιλιάδων γιατί η γυναίκα του, η Εζάβελ, είναι ό,τι το χειρότερο, αλλά και πέραν τούτου επηρεάζει απόλυτα το βασιλιά. Ο Θεός όμως αγαπάει το λαό του, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες θέλει την επιστροφή του, και την ευλογία του θέλει να αναγνωρίσει και πάλι ο λαός ότι ο Θεός είναι αγάπη, είναι παντοδύναμος, αλλά είναι και πολυέλεος και πολυέσπλαγνος και συγχωράει τους αμαρτωλούς που μετανοούν. Γι' αυτό και όπως είπαμε εξέλεξε τον Ηλία, έναν άντρα δυνατό, εν πνεύματι Αγίο, έναν άντρα σκληροτράχυλο που όμως τον εκπαίδευσε ώστε και ο Ηλίας να γνωρίζει τη φωνή του Θεού αλλά και ο Θεός να συνεργάζεται με τον Ηλία. Πράγματι έγινε μεγάλο θαύμα μετά από 3,5 χρόνια που δεν έβρεξε. Αναγκάστηκε ο Αχάβ να καλέσει κατά την συμβουλή του Ηλία τους προφήτες του Βάαλ και όλο το λαό για να φανερωθεί και να αποδειχθεί ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Πώς? Με επέμβαση του Θεού εξ του ουρανού. Έβαλαν λοιπόν θυσία, δύο βόδια και προσευχήθηκαν οι προφήτες του Βάαλ, δεν απέτυχαν όμως, προσευχήθηκε και ο Ηλίας, πέτυχε. Ενθουσιάστηκε ο Ηλίας, θα τολμούσα να πω την έκφραση αυτή, και σύμφωνα με το λόγο του Θεού εθανάτωσε τους προφήτες του Βάαλ, προσευχήθηκε και ο Θεός έβρεξε. Και έτσι ο Αχάβ και ο Ηλίας επέστρεψαν στην Ιεζάβελ και στο παλάτι του, που όμως εκεί τα πράγματα χάλασαν. Η Ιεζάβελ θύμωσε και ο Ηλίας, ο δούλος του Θεού, φοβήθηκε και το έβαλε στα πόδια. Έφυγε από προσώπου Ιεζάβελ, Αχάβ, από το λαό του, ακόμη και από το πρόσωπο του Θεού. Γιατί άλλα περίμενε και άλλα αντιμετώπισε. Και έτσι απελπισμένος, νικημένος, απογοητευμένος και ιδιαιτέρως φοβισμένος, το έβαλε στα πόδια. Ο Θεός όμως τον χρειάζεται και δεν λογαριάζει τη φυγή του, αλλά προγραμματίζει την επιστροφή του. Ωραίος Θεός, καλός Θεός. Στέλνει άγγελο, ενώ βρισκόταν στην έρημο με επιθυμία να πεθάνει, και ο άγγελος για δύο φορές του δίνει τροφή, ψωμί, άρτον και νερό και τον στέλνει εκεί που έπρεπε να ήταν, στο όρος του Κυρίου. Στο όρος του Κυρίου, πάλι απογοητευμένος, απελπισμένος και φοβισμένος και πάλι ζητάει να πεθάνει. Εκεί όμως τον επισκέφτεται ο Θεός, που είναι το ζητούμενο. Μόνο ο Θεός μπορεί να αλλάξει. Ο άγγελος δεν μπορεί και καμία άλλη δύναμη δεν μπορεί να αλλάξει την καρδιά του Ηλία και να τον επαναφέρει εκεί όπου θα έπρεπε να ήταν αυτός ο δούλος του Θεού, στο έργο του Θεού και στην αποστολή του. Πράγματι ο Θεός τον επισκέπτεται, όχι με φωτιά, όχι με σεισμό, όχι με άνεμο, αλλά με έναν ήχο λεπτού αέρος.
Και ενώ ήταν στη σπηλιά κρυμμένος ο Ηλίας, βγαίνει έξω για να συναντήσει το Θεό και ο Θεός απόλυτα αγαθός του απευθύνει το λόγο του με έλεγχο, αλλά ο σκοπός του Θεού είναι η διόρθωση. Και πάντοτε ο σκοπός του Θεού όταν επισκέφτεται τον άνθρωπο είναι η διόρθωση. Αλλά πρέπει ο άνθρωπος να έχει ετοιμασμένη την καρδιά του για να δεχτεί τη φωνή του Θεού. Γιατί το ερώτημα είναι, γιατί δεν επισκέφτηκε ο Θεός άμεσα τον Ηλία στην πρώτη του στάση εκεί στην έρημο κάτω από την Άρκευθο? Πρέπει να προετοιμάσει τον Ηλία και με δύναμη και με χάρη και με περισσότερη απελπισία μερικές φορές και απογοήτευση, αλλά μακριά από το φόβο. Πρέπει να αισθανθεί ασφαλής ο Ηλίας για να μπορέσει να ακούει τη φωνή του Θεού, που είναι και η δύναμη σε αυτή που θα τον επαναφέρει. Και πράγματι όταν ακούστηκε ο ήχος του λεπτού αέρος, ο Ηλίας βγήκε έξω, τυλίχθηκε με τη μιλωτή του και ακούστηκε η φωνή του Θεού. «Τι κάνεις εδώ, Ηλία?» Θα έλεγα, «Τι χάλια είναι αυτά, τι θέλεις εδώ, τι κάνεις εδώ?» Και ο Ηλίας εξέφρασε, ο προφήτης ο Ηλίας, εξέφρασε το φόβο του και την απελπισία του και την απογοήτευσή του. «Όλοι οι Ισραήλ εγκατέλειψαν τη Διαθήκη σου, κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά σου, θανάτωσαν τους προφήτες σου και έμεινα εγώ μόνος». Έτσι καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος. «Και τώρα ζητάνε και τη ζωή μου να την αφαιρέσουν και αποφάσισα να φύγω από προσώπου τους και να πεθάνω». Ο Κύριος όμως τώρα που έχει ετοιμάσει την καρδιά του Ηλία, του λέει «Το δρόμο της επιστροφής πρέπει να πάρεις». Το δρόμο που θα σε οδηγήσει εκεί που έπρεπε να ήσουν και εσύ έφυγες. Το δρόμο που έπρεπε να πάρεις αν με ρώταγες πριν φύγεις. «Επίστρεψον εις την οδόν σου προς την έρημον της Δαμασκού», γιατί η αποστολή σου δεν τελείωσε και το έργο το οποίο έχω ετοιμάσει για σένα δεν ολοκληρώθηκε. Το δρόμο σου δεν τον τελείωσες και την πίστη σου δεν τη διατήρησες, την έχασες, και τον αγώνα των καλών δεν τον ηγονίστησε ως τέλους. Εάν τον άφηνε ο Θεός τον Ηλία καθώς ο Ηλίας άφησε το Θεό, το πιθανότερο είναι το έργο του να το έκανε ο Θεός και με άλλον, αλλά ο Ηλίας θα έχανε όλα αυτά τα οποία ο Θεός είχε ετοιμασμένα για αυτόν. Ο Ηλίας δεν το έχει καταλάβει, αλλά ο Θεός που τα ξέρει όλα τον φέρνει στα συγκαλά του. Και επιπλέον του λέει, μάθε ότι δεν είσαι μόνος σου όπως νομίζεις, και υπάρχουν άλλοι 7.000 που δεν έχουν κλείνει το γονατό τους στο Βάαλ. Ο Λόγος του Θεού πραγματικά άλλαξε την καρδιά του Ηλία, αν και δεν διαμορφώθηκαν και δεν άλλαξαν οι καταστάσεις. Η απειλή της Ιεζάβελ εξακολουθεί να υφίσταται. Η απιστία και η παράβαση στο λαό Ισραήλ εξακολουθεί να υφίσταται. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι η καρδιά του Ηλία. Και την άλλαξε και μπορούσε να την αλλάξει μόνο ο Λόγος του Θεού. Ποτέ δεν κινδύνευσε στην πραγματικότητα ο Ηλίας. Απλώς δεν προσευχήθηκε, δεν ζήτησε από το Θεό και οδηγήθηκε από τη φοβισμένη καρδιά του και από το απελπισμένο και απογοητευμένο πνεύμα του, γιατί άλλα περίμενε και άλλα έγιναν. Άλλα ήλπιζε και άλλα ήρθαν μπροστά του.
Και αντί να αποδεχθεί ότι αυτός δεν τα ξέρει όλα, γι' αυτό και δεν ήρθαν έτσι όπως τα υπολόγιζε. Αλλά το βέβαιο είναι ότι ο Θεός τα ξέρει όλα και ήρθαν έτσι όπως ο Θεός εγνώριζε. Εάν είχε αυτή τη λογική, αυτή τη σκέψη, και την πίστη του δεν θα χάνε, και στο δρόμο δεν θα κόλλαγε, δεν θα σταμάταγε, αλλά και τον αγώνα του θα τον συνέχιζε. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός αγαπάει τον Ηλία, θα τολμούσα να πω έχει επενδύσει στον Ηλία και έχει έργο για τον Ηλία. Και όχι μόνο για τον Ηλία, αλλά και για κάθε άνθρωπο που προσκαλεί ο Θεός με μία πρόσκληση αιώνια, η οποία είναι αποτέλεσμα του ότι ο Θεός έχει προγνωρίσει και εκλέξει προκαταβολής κόσμου τον Ηλία για ένα συγκεκριμένο έργο, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός εξέλεξε ημάς προκαταβολής κόσμου για να είμεθα άγιοι δια της αγάπης. Και για κάθε έναν άνθρωπο δικό του ο Θεός, τον οποίον προγνώρισε, όχι προώρησε, επειδή προγνώρισε, προώρησε, έχει ένα σχέδιο ετοιμασμένο ο Θεός που είναι στο χέρι του ανθρώπου να το περπατήσει, να το ζήσει και να το εκπληρώσει. Στα χέρια του ανθρώπου, στη θέληση του ανθρώπου, στη βουλή του ανθρώπου, στην πίστη του ανθρώπου και ιδιαίτερως στην υπακοή. Ο Ηλίας λοιπόν τώρα πια που συνάντησε τον Κύριο δεν έχει φόβο, δεν έχει απελπισία, δεν έχει αγωνία, δεν είναι νικημένος όπως ήταν από το φόβο της Ιεζάβελ, αλλά είναι νικητής με τη δύναμη που του δώσε ο Λόγος του Θεού και η επίσκεψη του Θεού. Άλλωστε ο Θεός με τους αγγέλους, με τον άγγελο, τον οδήγησε στο να φτάσει στο σημείο επάνω στο όρος να περιμένει και να εξητεί τον Θεό. Γιατί είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί ότι ο Θεός υπάρχει, είναι αληθινός Θεός, αλλά μισθαποδότης γίνεται μόνο σε αυτούς που τον εξητούν, μόνο σε αυτούς που ελπίζουν σε Αυτόν, μόνο σε αυτούς που περιμένουν, που προσκαρτερούν από Αυτόν, μόνο σε αυτούς που τον εμπιστεύονται. Γιατί επειδή τον εμπιστεύονται, τον εξητούν. Επειδή γνωρίζει όμως ο Θεός ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος και πέφτει και αποκάμει και χάνει το δρόμο του, χάνει τον προσανατολισμό του, πολλές φορές χάνει την πίστη του, γι' αυτό και ο Θεός για να τον βοηθήσει όχι μόνο έστειλε για μας τον Ιησού Χριστόν, αλλά ιδιαιτέρως δια του Ιησού Χριστού μας έδωσε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, μέσα από την οποία ο άνθρωπος μπορεί να εξητεί τον Θεό με δυνάμεις όχι ανθρώπινες αλλά ουράνιες, πληρούμενος Πνεύματος Αγίου. Τώρα πια επαναλαμβάνω, αν και δεν άλλαξε τίποτα, ο Ηλίας τώρα παίρνει πάλι το δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει γι' αυτόν και ο οποίος είναι προσδιορισμένος. Γύρνα στην έρημο της Δαμασκού, εκεί βρες τον Αζαήλ που είναι βασιλιάς της Συρίας, εκεί βρες τον Αζαήλ τον οποίον χρήσε βασιλιά της Συρίας, βρες τον Ιού και χρήσε αυτόν βασιλιά του Ισραήλ, και βρες τον Ελισέ και χρήσε αυτόν προφήτη, συνέχεια του έργου του δικού σου. Και ο Ηλίας πια χωρίς δισταγμό, και αυτό είναι το θαύμα του Λόγου του Θεού, αυτό είναι το θαύμα της επέμβασης του Θεού, αυτό είναι το θαύμα της εξήτησης του ανθρώπου προς το Θεό για το Λόγο του, έστω και με το ζόρι, έστω και με σπρόξιμο,
από το Θεό με τους αγγέλους του. Το μεγάλο θαύμα είναι ότι αλλάζει όχι μόνο ο συναισθηματικός κόσμος, αλλά ιδιαίτερος ο πνευματικός κόσμος του ανθρώπου. Η πνευματική ζωή του ανθρώπου με το Λόγο του Θεού, με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, με την επίσκεψη του Θεού. Και η πνευματική ζωή από αδύναμη, φοβισμένη ή χλιαρή μετατρέπεται και πάλι σε δυνατή εν πνεύματι Αγίω. Και έτσι ξεκίνησε λοιπόν το δρόμο του, θα τολμούσα να πω το καινούριο δρόμο, καθώς νέο δρόμο, νέα αποστολή, νέα πράγματα προσδιορίσε και όρισε μπροστά στα βήματά του ο Θεός του Ηλία. Τον πρώτον που συναντάει στο δρόμο του προς τη Δαμασκό είναι ο Ελισέ. Ένας άνθρωπος αγρότης, γεωργός, αρκετά πλούσιος γιατί είχε 12 ζεύγη βοών και ο Ηλίας τον συνάντησε πάνω στη δουλειά του καθώς όργωνε τα χωράφια του. Άνοιξη. Όργωνε τα χωράφια του με 12 ζεύγη βόες χωρίς να υπολογίζει τι ο Θεός έχει προσδιορίσει για αυτόν. Υποθέτω ότι ποτέ ο Ελισέ δεν θα σκέφτηκε αυτό το οποίο είχε ετοιμασμένο ο Θεός. Και αυτό είναι οι ωραίες εκπλήξεις του Θεού. Ο Θεός είναι Θεός εκπλήξεων. Δεν μας λέει πόσο χρόνων θα ήταν. Νεαρός θα ήταν. Νεαρότερος κατά πολύ του Ηλία. Ο οποίος αυτό που έκανε ήταν αυτό που μπορούσε και αυτό που ήξερε. Καλλιεργούσε τα χωράφια του πατέρα του. Πιθανόν τα δικά του. Πιθανόν τα δικά τους. Κανένας δεν μπορούσε να σκεφτεί το σχέδιο που είχε ο Θεός για τον Ελισέ και για τη ζωή του. Κανένας. Και ενώ όργωνε ξαφνικά, πλησιάζει ο Ηλίας που δεν ξέρουμε αν τον γνώριζε προσωπικά ή όχι, μάλλον όλοι τον γνώριζαν, και παίρνει τη μιλωτή του, την πετάει απάνω του, ένδειξης, πρόσκλησης για έργο προφητικό. Μόνο ο Θεός γνώριζε την καρδιά του. Μόνο ο Θεός ήξερε την ανταπόκρισή του. Γι' αυτό και ο Θεός όταν προσκαλεί κάποιον δεν τον προσκαλεί τυχαία, αλλά η πρόσκληση του Θεού είναι πραγματικά ουράνια. Φανταστείτε την έκπληξη, αλλά εκείνο που διακρίνουμε είναι την ετοιμασμένη από το Θεό καρδιά του. Δεν αναρωτήθηκε, δεν δίστασε, δεν σκέφτηκε τα χωράφια του, δεν σκέφτηκε την καλοπέρασή του, δεν σκέφτηκε το μέλλον του, δεν σκέφτηκε ότι το μέλλον του είναι πάρα πολύ καλό, ένας πλούσιος άνθρωπος με τα χωράφια του. Αλλά άμεσα αποδέχθηκε την πρόσκληση του Θεού. Δεν είναι εύκολο αυτό. Και για να καταλάβουμε πόσο δύσκολο είναι, να θυμηθεί ο καθένας από μας πόσο παιδεύτηκε ο Θεός, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση ανθρωπίνως, πόσο ταλαιπωρήθηκε ο Θεός για να μας προσθέσει στην Εκκλησία Του. Πόσο αγωνίστηκε, πόσο προσπάθησε. Δεν είναι εύκολο με μία πρόσκληση να πει ο άνθρωπος αμήν, αλλά είναι το χαρακτηριστικό, το έντονο της εκλογής του Θεού για ένδοξο έργο, το άμεσο αμήν, χωρίς σκέψεις, χωρίς υπολογισμούς, χωρίς επανεξέταση και επανεξέταση του θέματος. Θυμηθείτε τη Μαρία, τη μητέρα του Κυρίου, την οποία ο Θεός εξέλεξε, μια κοπελίτσα, για ένα τόσο φοβερό έργο. Να είναι η μόνη παρθένος
που συνέλαβε στην ανθρώπινη ιστορία ιών διαπνεύματος Αγίου. Και η πρόσκληση ήταν και επώδυνη. Πριν παντρευτεί, ενώ ήταν ακόμη αραβωνιασμένη, και βεβαίως πως θα γινόταν αλλιώς αφού έπρεπε να ήταν παρθένος, ενώ ήταν ακόμη μη αραβωνιασμένη, θα έμενε και οφορούσα ιών που η απειλή θα ήταν ο λιθοβολισμός. Αλλά επειδή ήταν εκλεκτός σκεύος, η απάντηση ήταν άμεσα γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου. Το χαρακτηριστικό του εκλεκτού σκεύους. Θυμηθείτε τον Ιωσήφ, ο οποίος αφού έχασε σε εισαγωγικά την Μαρία την αρεβωνιαστικιά του για 3 μήνες, η οποία είχε πάει στη συγγένειά της, επέστρεψε με μωρό στα σπλάχνα της. Δίκαιος όν, λέει η Γραφή, δεν θέλησε να θεατρήσει αυτήν, αλλά την απέλυσε κρυφίως, ώστε ο Θεός να την αναλάβει. Θα μπορούσε κάλλιστα να την παραδώσει προς λιθοβολισμό. Δύσκολη υπόθεση. Δύσκολη, πολύ δύσκολη. Και βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του. Όχι τώρα που τα πράγματα είναι πιο χαλαρά, αλλά τότε που τα πράγματα ήταν μέσα στην αυστηρότητα του Μωσαϊκού νόμου. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του. Αλλά δεν ήταν τυχαίο σκεύος, ήταν ιδιαίτερο σκεύος εκλογής του Θεού ο Ιωσήφ, γιατί το βράδυ με ενύπνιο παρουσιάζεται άγγελος και του λέει μη φοβηθείς να παραλάβεις τη Μαριάμ, τη γυναίκα σου, γιατί το συμβάν έγινε δια Πνεύματος Αγίου. Ξύπνησε χωρίς κανέναν ενδιασμό, άμεσα, χωρίς σκέψη, χωρίς συζήτηση, χωρίς συμβουλές, χωρίς επανεξέταση, χωρίς ξανά προσευχή. Πράγμα το οποίο κάνουμε όλοι μας. Αλλά επειδή ήταν ιδιαίτερο σκεύος εκλογής, εξαιρετικό σκεύος εκλογής του Θεού, γι' αυτό και μόνο αυτό το χαρακτηριστικό της άμεσης, όχι μόνο ακρόασης αλλά και υπακοής στο Λόγο του Θεού. Και όλη η υπόλοιπη ζωή του Ιωσήφ είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν ο Κύριος του έλεγε σήκω και φύγε γιατί κινδυνεύει το παιδί. Σιγά, από ποιον κινδυνεύει? Δεν άρχισε να σχολιάζει, να διστάζει, να αμφιβάλλει, αλλά πριν ξημερώσει ακόμη είχε πάρει τη γυναίκα του και το παιδί του και είχαν φύγει. Πραγματικά σκεύη εκλογής του Θεού, που επειδή εμείς δεν είμαστε, αλλά θέλουμε να δούμε και να βλέπουμε τον Χριστό και τη δόξα Του στη ζωή μας, μας δίνει το δικαίωμα ο Θεός μέσα από το Λόγο Του να ζητήσουμε από το Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να μας χαρίσει μια τέτοια καρδιά, ένα τέτοιο πνεύμα, ένα τέτοιο χαρακτήρα που να ακούμε καθαρά, χωρίς δισταγμό και αμφιβολία, τη φωνή του Θεού και να υποτασσόμεθα υπακούοντας άμεσα, χωρίς καθυστέρηση καμία που θα είναι επώδυνη. Αυτό το πνεύμα λοιπόν είχε ο Ηλισέ και αυτό το πνεύμα έχουν όλα τα σκεύη του Θεού τα οποία έχει προγνωρίσει ο Θεός, έχει εκλέξει και έχει προσκαλέσει. Υπάρχουν και άνθρωποι βέβαια που δεν υπακούνε ποτέ. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς. Έκανε χάρη ο Θεός και υπακούσαμε. Αλλά είμαστε από τους άλλους. Δεν υπακούσαμε άμεσα, γρήγορα. Και θέλουμε αυτό να μας κάνει ο Θεός.
σκεύη εκλογής που θα υποτασσόμεθα και θα υπακούμε άμεσα στη φωνή του Θεού, χωρίς δισταγμό, χωρίς αμφισβήτηση, καθώς θα μας δώσει και την ικανότητα να είμαστε βέβαιοι για το σχέδιο του Θεού, για τη φωνή του Θεού και για το Λόγο του Θεού στη ζωή μας. Ο Ελισέ όμως έχει ένα άλλο ωραίο χαρακτηριστικό. Δεν κοιτάει μόνο τον εαυτό του, αλλά τιμάει τους γονείς του όπως ο Θεός θέλει. Θέλω να φύγω άμεσα. Είναι απόφασή μου. Αλλά τουλάχιστον δώσε μου λίγο χρόνο να χαιρετήσω, να αποχαιρετήσω τους γονείς μου. Και η Ελισέ, που ξέρει τη συμπεριφορά του Θεού, ότι κανέναν δεν πιέζει και όλα γίνονται αυτοπροαιρέτως, εκουσίως, του απαντάει, πήγαινε, πήγαινε, επίστρεψε στον πατέρα σου, δεν σε εμπόδισα. Δεν είναι βέβαια σαν αυτό το γεγονός που ο Ιησούς Χριστός είπε σε κάποιον που τον διέκρινε για μαθητή του, ακολούθησέ με, και αυτός απάντησε, Κύριε, συγχώρεσέ με να πάω πρώτο να θάψω τον πατέρα μου που πέθανε. Και ο Κύριος απάντησε, άφες τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτών νεκρούς. Δεν ενδιαφέρεται για τους πεθαμένους, αλλά ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τους ζωντανούς. Γιατί ξέρει ότι άπαξ είναι δεδομένον στους ανθρώπους να αποθάνουσι, μετά από αυτό κρίσης. Το ενδιαφέρον όλων των ανθρώπων του Θεού είναι στραμμένο προς τους ζωντανούς. Και σε κάθε έναν την τιμή και τη συμπεριφορά που του αξίζει. Στους γονείς την τιμή. Στους αδελφούς την αγάπη. Στους πλησίων τη φροντίδα της αγάπης σαν τον εαυτό μας. Στη γυναίκα μας την περίθαλψη, τη φροντίδα και την ιδιαίτερη αγάπη που έχει ο Χριστός για την Εκκλησία Του. Στους άντρες σας το φόβο, το σεβασμό, δηλαδή την υπακοή προς τα παιδιά, ο άντρας την ποίμανση, η γυναίκα τη φροντίδα σαν οικοφύλακας, προς τις αρχές και τις εξουσίες, την πειθώ, προς τους εχθρούς μας, την αγάπη, προς τους καταδιώκοντάς μας, την προσευχή, σε όλους τους προϊσταμένους μας, την υπακοή, τους υφισταμένους μας, τη δικαιοσύνη, στο Θεό τη δόξα, τη λατρεία και την προσκύνηση. Ο χριστιανός ξέρει πώς πρέπει να συμπεριφέρεται σε όλους τους ζώντας ανθρώπους και πώς πρέπει να στέκεται μπροστά στο ζωντανό και αληθινό Θεό. Δεν περπατάει στην τύχη, αλλά με συγκεκριμένα βήματα πάνω στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο τρόπος του προς όλους είναι καλός. Είναι καλός άνθρωπος ο χριστιανός. Έχει αρετή. Έχει αγαθοσύνη. Είναι προσινής. Είναι ταπεινός για να βρίσκει χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Δεν είναι ιδιογνώμων, δεν είναι ισχυρογνώμων. Δεν είναι υπερήφανος, δεν είναι απαιτητικός. Ξέρει ο χριστιανός ότι καλύτερον είναι να δίνει παρά να παίρνει. Καλύτερα να προσφέρει παρά να απαιτεί. Ξέρει να αγκαλιάζει. Ξέρει να αγαπάει. Και όλα αυτά τα μαθαίνει ο χριστιανός από έναν και μοναδικό δάσκαλο και καθηγητή που λέγεται Ιησούς Χριστός ο Κυριός μας. Από δε τον πατέρα του μαθαίνει
αυτό το οποίο είναι απαραίτητο που να έχει ο χριστιανός και ο δούλος και η δούλη του Θεού, την πατρική αγάπη και φροντίδα. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αλλιώς είναι, λένε οι άνθρωποι, και συγχωρέστε με, τσάμπα μάγκας κυκλοφορεί πολύ, τσάμπα χριστιανός. Δεν είναι έτσι όπως τον θέλει ο Θεός. Νομίζει ότι είναι χριστιανός, αλλά δεν δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή του, και αν παρεκτραπεί πολύ μπορεί και να βλασφημείται κιόλας το όνομα του Χριστού στη ζωή του. Είναι γλυκής, προσινής, μακρόθυμος, συγχωρητικός. Είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού, μοιάζει στον Πατέρα του τον ουράνιο και ξέρει να περπατάει εν αγάπη. Δεν έχει αυστηρότητα, επιοίκεια έχει. Δεν έχει σκληρότητα, τρυφερότητα έχει. Δεν βιάζεται να μιλάει και πολύ, βιάζεται να ακούει και πολύ και να μιλάει λίγο. Και η εικόνα του, άντρα και η γυναίκα, εκπέμπει αγιασμό, αγιοσύνη. Ξέρει ότι ο Θεός τον θέλει φως μέσα στον κόσμο αυτό και παραδίδεται στο Θεό για να είναι φως. Ξέρει ότι ο Θεός τον θέλει αλάτι στη γη αυτή και παραδίδεται στο θέλημά του για να τον κάνει και να είναι αλάτι στη γη. Και δεν φροντίζει μόνο τον εαυτό του, αλλά φροντίζει πρώτα τους οικείους του, την οικογένειά του. Γιατί ξέρει ότι ο χριστιανός ο οποίος δεν προσέχει τον εαυτό του και την οικογένειά του, δεν μπορεί να είναι δούλος Θεού και να δοξάζεται ο Θεός στη ζωή του. Ο Ελισέ είναι ένας τέτοιος ευλογημένος άνθρωπος και ήθελε ο Θεός να με κάνει και να μας κάνει όλους έναν τέτοιο ευλογημένο άνθρωπο. Με τα βεβαιότητος λέμε, πιο σωστά, με τα βεβαιότητος λέω ότι δεν είμαι. Αλλά βεβαιότητος λέω ότι ελπίζω ότι ο Θεός μπορεί να μας κάνει. Ιδίως τις έσχατες αυτές οι μέρες, μέσα στην ταλαιπωρία της πατρίδας μας, μέσα στην ταλαιπωρία της ανθρωπότητας, μέσα στους καιρούς τους κακούς, είναι ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη ο Θεός να μας κάνει έτσι, ώστε να μπορούμε να ελπίζουμε με ελπίδα βεβαία και ασφαλή στην εύνοια του Θεού, αλλά και να μπορεί ο Θεός σαν αξιόπιστους δούλους και δούλες να μας χρησιμοποιεί στη συνέχεια για το έργο το δικό του και για τη δόξα τη δική του με πολύ καρπό. Ο Ελισέ εξ αρχής είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Εκ της προσκλήσεως του Θεού. Βέβαια δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι είναι βέβαιον ότι ο Θεός εκ κοιλίας ακός μητρός, όπως τον Ιερεμία τον είχε γνωρίσει, τον είχε εκλέξει και τον είχε καταστήσει προφήτη στα έθνη, γι' αυτό και όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι της ιδιαίτερης πρόσκλησης του Θεού με τον Ηλία προετοίμαζε και έφτιαγνε την καρδιά του για να είναι έτοιμη τη δεδομένη στιγμή να δεχθεί την πρόσκληση. Γιατί ο Θεός είναι πανσοφός. Δεν είναι μόνο παντοδύναμος, είναι πάνσοφος και κανονίζει τέλειες συναντήσεις. Εξεύρει να εκμεταλλεύεται και τις αδυναμίες των ανθρώπων και τα λάθη των ανθρώπων και τις αμαρτίες των ανθρώπων και τις παραβάσεις των ανθρώπων με τον καλύτερο τρόπο για τη σωτηρία των ανθρώπων
αλλά και για τη δόξα τη δική του. Σημειωτέων, τη δόξα του ο Θεός δεν τη μοιράζεται με κανένανε. Στον μόνον που ανήκει η δόξα, ο ένος, το κράτος, είναι ο παντοδύναμος Θεός. Και δεν επιτρέπει και από κανέναν να του κλέψει τη δόξα. Γι' αυτό και όταν ο Ελεϊσέ είπε να πάω να αποχαιρετήσω τον πατέρα μου, με μεγάλη ανεκτικότητα, πιο σωστά, χωρίς καμία καταπίεση, πίεση, ο Ηλίας ο άνθρωπος του Θεού του λέει κάνε ό,τι θέλεις, εγώ σε περιμένω. Αλληλούια. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί είναι το μεγαλείο του Θεού. Δεν πάβει να μας λέει κάνε ό,τι θέλεις, εγώ σε περιμένω. Δεν μπορεί να το πει κανένας άλλος αυτό. Δεν μπορώ να το πω εγώ σε κανέναν. Ναι. Να πω στη γυναίκα μου κάνε ό,τι θέλεις, εγώ σε περιμένω. Δεν μπορώ να το πω. Μπορώ να πω κάνε αυτό που θέλουμε. Μπορώ να πω ακόμη χειρότερα, θα κάνεις αυτό που σου λέω. Και εγώ δεν θα σε περιμένω καθόλου. Ο Θεός όμως έχει αυτό τον ωραίο χαρακτήρα της απόλυτης ελευθερίας που δίνει σε αυτούς που έπλασε κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του. Είσαι ελεύθερος. Ακόμη και αν θέλεις να φύγεις να πας στη γη της μακράν, είσαι ελεύθερος. Εγώ θα σε περιμένω. Αλληλούια. Είναι συγκλονιστική η αγάπη του Θεού. Και αν λέει κάποιος βλασφημίσει τον Θεό, ο Θεός θα τον συγχωρήσει. Θέλεις να με βλασφημίσεις, κάντο, εγώ σε περιμένω. Και αν κάποιος βλασφημίσει αυτό το πρόσωπο που αγαπάει τόσο πολύ ο Θεός, τον Υιόν του το μοναγενή, ο Θεός λέει κάντο, εγώ σε περιμένω. Δεν είναι εύκολο αδερφοί, καθόλου εύκολο να πούμε μιμητής, γίνεστε μιμητές του Θεού και περιπατείτε εν αγάπη. Η αγάπη δεν είναι αυτή η συναισθηματική του δώσε μου για να σου δώσω, γιατί αν δεν μου δώσεις γιατί να σου δώσω. Η αγάπη είναι μονόπλευρη. Ο Θεός μας αγαπάει έτσι και αλλιώς και θέλει να αγαπάμε έτσι και αλλιώς. Δεν είναι εύκολο. Η αγάπη έχει θυσία, έχει προσφορά, έχει κόστος, έχει αυταπάρνηση, έχει πειθαρχία. Δεν είναι εύκολο. Ο Ελισέ όμως είναι ένας τέτοιος άνθρωπος όπως και ο Ηλίας. Δεν σε εμπόδισα, πήγαινε όπου θες, εγώ σε περιμένω. Τι ωραία όμως εκλογή του Ελισέ. Δεν πήγε εκεί που δεν ήθελε ο Θεός, αλλά πήγε, και αυτές είναι οι ωραίες επιλογές, πηγαίνει εκεί που τον θέλει ο Θεός να πάει. Οι αποφάσεις του για το επόμενο του βήμα είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός τον αγαπάει και γι' αυτό ο Θεός θα δοξαστεί τόσο πολύ στη ζωή και στη διακονία του Ελισέ. Και ο Ελισέ πήγε, συνάντησε τον πατέρα του, αλλά στη συνάντηση του πατέρα του δεν έδειξε συναισθηματισμό, αλλά και πάλι υπακοή στο Θεό. Λέει η Γραφή ότι πήρε ένα ζευγάρι από τα βόδια του, τα έσφαξε για να τα προσφέρει θυσία στο Θεό και κάλεσε όλο το λαό και έκανε ένα μεγάλο συμπόσιο αποχαιρετισμό, γιατί ήξερε πια ότι φεύγει και τώρα πια δεν θα ανήκει στην οικογένειά του, στο περιβάλλον του, στο χωριό του, τώρα θα ανήκει πια στο σχέδιο του Θεού. Σοβαρές αποφάσεις. Γι' αυτό λέει η Γραφή να απαρνηθείς τον εαυτό σου αν θέλεις να ακολουθήσεις τον Χριστό.
να πάρεις το σταυρό σου, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να τον ακολουθήσεις. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό να αποδεχθείς την πρόσκληση του Θεού. Δεν είναι απλό να αφήσεις τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τα αδέλφια σου και να αποκτήσεις καινούργιους συγγενείς, τα αδέλφια σου εν Χριστώ. Το να ακολουθήσεις και να δεχθείς την πρόσκληση του Χριστού είναι, έχει κόστος, είναι θυσία. Πάβεις να έχεις τα ίδια ενδιαφέροντα, εάν βεβαίως δεν είναι πιστή. Αν είναι πιστή, δόξα στο Θεό, γιατί κανένα δεν αφήνουμε. Αλλά εγώ σκέφτομαι τον εαυτό μου. Έπρεπε να αφήσω τη μητέρα μου, η οποία μου λέγε, γιατί δεν βαφτίζεις την κόρη σου. Τι να της πω, το τουρκάκι σου το λέγε μετά. Δεν είναι εύκολο. Μάλιστα την πρώτη φορά μου είπε, εάν πας σε αυτή την εκκλησία θα πεθάνω. Αλλά ξέρετε, δεν είναι εύκολο, αλλά ο Θεός το κάνει εύκολο. Είναι αυτός ο παντοδύναμος, ο πάνσοφος, ο αγαθός. Όταν τ' άκουσα αυτό, γιατί τη μητέρα μου την ήξερα, έχει πεθάνει τώρα, την ήξερα πάντοτε φιλάσθενη. Την αγαπούσα, όπως και τον πατέρα μου. Την αγαπούσα πολύ, είχε πεθάνει ο πατέρας μου πια. Την αγαπούσα ιδιαίτερα. Αλλά όταν έμαθε ότι, και το έμαθε επώδυνα, γιατί ήρθε ένας ξαδελφός μου, της λέει, «Θεία, το ξέρεις ότι ο Γιώργος δεν ξαναπάει στην Τίνο?» «Άντε καλέ», του λέει, «αφού κάθε χρόνο πηγαίνει». «Το ξέρεις ότι δεν έχει εικόνες στο σπίτι του?» Γυρίζει λοιπόν, μου λέει, «Γιώργο, έχεις τις εικόνες?» Τώρα τι να της πω, «Όχι, μάνα», της λέω. «Όχι! Πω, πω». Και είχε την καρδιά της που την περίμενα να πεθάνει από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Και μου λέει, «Εάν ξαναπάς εκεί», μου είπε που πηγαίνεις, της είπα, «αν ξαναπάς εκεί θα πεθάνω». Εγώ τρομοκρατήθηκα, αλλά πεθάνει η μάνα μου. Πω, πω, τι να κάνω τώρα. Αλλά έλα που δεν μπορούσα να μην πάω στην εκκλησία, γιατί είχα γνωρίσει το Λόγο του Θεού, την αγάπη του Χριστού. Κρυφά, κρυφά λοιπόν, παίρνω την Άννα, τα παιδιά, λέω, «μπείτε πουθενά σε κανέναν». Πηγαίνω στην εκκλησία και ακούω τον Κήρυκα. «Όταν ήμουν νέος», μου είπε η μάνα μου, «αν ξαναπάς σε αυτούς θα πεθάνω». Τρόμαξα, αδελφοί. Τρόμαξα. Τρόμαξα για το Θεό. Ακίνητος έμεινα. Αλλά εγώ, συνεχίζει ο Κήρυκας, της είπα, «μάνα, εγώ θα πηγαίνω, εσύ δεν θα πεθάνεις και στο τέλος θα σε σώσει ο Χριστός». Και ησύχασε η μάνα μου. Λέω, «α, έτσι είναι». Γυρίζω σπίτι λοιπόν, στον δρόμο με περίμενε έξω από την πόρτα. Τα είχε πονήρει. Μόλις φτάνω, «πού ήσουνα?» «Στην εκκλησία». «Αχ, δεν σου είπα ότι θα πεθάνω». «Κάτσε, κάτσε, μην πεθάνεις τώρα». «Κάτσε», της λέω, «μάνα, κάτσε». Μου λέει, «τι?» «Εγώ θα πηγαίνω στην εκκλησία, θα προσεύχομαι για σένα, εσύ δεν θα πεθάνεις, ο Θεός θα σε ευλογήσει και θα σε πάρει και στον ουρανό». Το σκέφτεται λίγο. Μου λέει, «έτσι είναι?» Λέω, «έτσι είναι». «Ε, καλά, πήγαινε», μου λέει. Λέω, «τόσο εύκολο?» Φαίνεται δύσκολο. Αλλά όταν πάρεις την απόφαση, ο Θεός το κάνει εύκολο. Είναι παντοδύναμος, αδελφοί. Ένα πράγμα θέλει, να τον εμπιστευτούμε. Και τον εμπιστευόμαστε όταν περπατάμε ακριβώς έτσι πως μας λέει. Αν αλλάξουμε πορεία, εκεί είναι οι δυσκολίες. Αν μείνουμε στην πορεία του Ευαγγελίου, εκεί θα δοξαστεί ο Θεός στη ζωή μας. Περάσανε από το 84 μέχρι το 95 πόσα χρόνια. Το 83 μέχρι το 95, 12 χρόνια. Η μάνα μου, εχθρός, μια και το είπαμε να το τελειώσουμε. Ερχόταν στην εκκλησία, του λέει το Στάθη, «εσύ είσαι ο νεοκόρος εδώ μέσα». Ήταν ο νεοκόρος της εκκλησίας ο Στάθης. «Έλα ρε μάνα να προσευχηθούμε». «Στην Παναγία προσεύχεσαι?» «Να σε πάρει ευχή». «Στον Χριστό δεν θες?» «Τους Αγίους, τον Άγιο Γιώργη τον προσεύχεσαι?» «Μια ζωή». Μέχρι που φτάσαν οι τελευταίες 40 μέρες. Μια μέρα ήταν να φύγω στη Θεσσαλονίκη. Η μάνα μου πια ήταν μεγάλη, 84-85. Ήταν παράλυτη, δεν μπορούσε να περπατήσει. Άκουγε, μίλαγε,
Κούναγε τα χέρια της, τίποτα άλλο δεν έκανε. Ούτε έβλεπε, ούτε περπάταγε, τίποτα. Ήταν λοιπόν να φύγω εγώ να πάω στην Θεσσαλονίκη. Και είχα κλείσει ραντεβού με τον αδερφό τον Βαγγέλη τον Ακριτόπουλο να πάμε μαζί. Δεν ξέρω αν το θυμάται. Τι ώρα θα πάμε, έλα 12 η ώρα να φύγουμε. 2, δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν. Εγώ πηγαίνω σπίτι, δεν είχε έρθει ο Βαγγέλης από τη δουλειά και λέω ότι σαν να στανεύω λίγο απάνω στη γιαγιά. Πάω λοιπόν απάνω, δεν με έβλεπε, με άκουγε. Γονατίζω κοντά της, αρχίζω και της χαϊδεύω τα μαλλιά και της λέω: «Μάνα μου, φεύγω, Θεός να είναι μαζί σου, να σε ευλογήσει». Μου λέει: «Έλα, μη μου κάνεις τον καλό. Εγώ σε ξέρω τι αμαρτίες έχεις κάνει». Και πράγματι ήξερε, όχι όλες, ένα μικρό μέρος. «Εγώ ξέρω τι αμαρτίες είχες κάνει». «Έλα ρε μάνα», της λέω, «ο Θεός με συγχώρεσε». Αλλά μου λέει: «Και εγώ, ξέρεις τι έχω κάνει στη ζωή μου». Λέω: «Τι έχεις κάνει?». Και αρχίζει η αδερφή να μου εξομολογείται μία-μία τις αμαρτίες της από παιδάκι. Είδατε που δεν φεύγουν αυτά, είναι στη συνείδηση γραμμένα. Και όσο προχώρεγε και μου λέγε: «Έκανα και αυτό, έκανα και εκείνο», άρχισε να κλαίει. Να κλαίει. Είχε έρθει η παρουσία του Θεού. Και όταν τελείωσε, της λέω: «Ρε μάνα, πιστεύεις ότι ο Χριστός πάνω στο σταυρό του Γολγοθά έχισε το αίμα του για τις αμαρτίες σου?». «Το πιστεύω, Γιώργο μου», μου λέει. Λέω: «Θέλεις να προσευχηθούμε να τις αφαιρέσει ο Θεός?». «Θέλω». Και κάνουμε μια προσευχή, αδερφή, κατέβηκε ο ουρανός. Να φωνάζει η γιαγιά, η μάνα μου: «Συγχώρα με, Θεέ μου, Χριστέ μου, το αίμα σου, το αίμα σου, Χριστέ μου». Και να κλαίμε και οι δυο. Μετά από πολλή ώρα τέλειωσα να κλαίει, τέλειωσα να κλαίω. Χαρούμενη είχε αναγεννηθεί. Και μου λέει κάτι που με συγκλώνησε: «Γιώργο μου, έχω και άλλα να σου πω. Δεν θέλω να μείνει ούτε λαδίτσα στη ρόμπα μου». Ρυπαρό ημάτιο, αδερφή. Και λέω: «Κοίταξε τι τη φώτισε ο Θεός». Και ανεβαίνω απάνω και εκείνη τη στιγμή μπαίνει ο Βαγγέλης ο Ακριτόπουλος. Μου λέει: «Τι έπαθα, είμαι μια ώρα απ' έξω και γυρίζω γύρω-γύρω και δεν μπορώ να βρω το σπίτι σου». Το θυμάσαι, Βαγγέλη? «Μια ώρα γύρω-γύρω», μου λέει. «Καπέρναγα από μπροστά, δεν το βλέπα. Ξαναπήγαινα πίσω, ξανανέβαινα. Μια ώρα γυρίζω». Ο Θεός δεν τον άφηνε να δει το σπίτι για να μην μας εμποδίσει. Έτσι το κατάλαβα, γιατί το σπίτι μου έχει έρθει πολλές φορές, το ξέρει. Δεν το έχει χάσει ποτέ, μόνο εκείνη την ημέρα. Από εκείνη την ημέρα, αδερφή, η γιαγιά ήταν ένας άγιος άνθρωπος του Θεού. Προσευχότανε, μα με το στόμα της μας μιλούσε ο Θεός. Έζησε 40 μέρες και της κάναμε το μνημόσυνο στην κηδεία της. 40 μέρα στην κηδεία της. Είχε έρθει η αδερφή μου, άλλο περίεργο. Φοβερό. Η αδερφή μου είναι ορθόδοξη. Καλή, αλλά πολύ ορθόδοξη. Και μόλις έμαθε ότι η γιαγιά είναι άρρωστη, παίρνει το αεροπλάνο να έρθει. Να προλάβει, να φέρει τον παπά να τη συγχωρήσει. Αλλά έλα που ο Θεός δεν ήθελε τον παπά και ήθελε τον Χριστό. Και τι παθαίνει. Καναδάς, από τον Καναδά θα ερχόταν Γαλλία. Φτάνει στη Γαλλία, απεργία στη Γαλλία. Στη Γαλλία δεν γίνονται απεργίες. Και ξέρετε πώς σου κράτησε η απεργία? Ήσαν να φύγει η γιαγιά. Ήσαν να φύγει η γιαγιά. Μόλις έφυγε ήρθε. Μου λέει: «Τι έγινε?». Λέω: «Στον Κύριο πήγε». Ήταν δε ένα θαύμα. Πήρα παραπάνω, συγχωρέστε με, αλλά μια και το πήρα. Ήταν ένα θαύμα ο θάνατός της. Εγώ ήμουνα στη δουλειά και εκείνη την ημέρα ήταν η Άννα. Όλα τα παιδιά και τα τέσσερα, λες και δεν είχαν σχολείο, είχανε, δεν είχαν, δεν ξέρω, αλλά ήταν όλα τα παιδιά. Ήταν η Στελίτσα, η αδελφή μας, και ήταν γύρω γύρω στη γιαγιά. Όλοι πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο. Και προσευχόντουσαν για τη γιαγιά και προσευχόταν και αυτή. Και ενώ ήταν εξαπλωμένη, γιατί δεν μπορούσε να σηκωθεί, ξαφνικά ανοίγει τα μάτια της, που δεν έβλεπε, σηκώνεται, καθιστεί που δεν μπορούσε, λάμπει το πρόσωπό της και πέφτει. Ήρθε και την πήρε ο Κύριος, αδέρφη. Ωραίος θάνατος. Ωραίος θάνατος.
Όταν μπήκα μέσα ήταν κάτι ξαδέλφες μου που είχαν μάθει ότι πέθανε η γιαγιά. Μην το πείτε του Γιώργου, θα στενοχωρηθεί. Αλλά μένα στον δρόμο μου είχε πει ο Θεός όταν προσευχόμουν ή την έχω στα χέρια μου. Και όταν μπήκα μέσα ήξερα και γέλαγα. Λέω, έφυγε η γιαγιά, ε. Κοίτα η εξαδέλφη μου φοβισμένη. Τι φοβάσαι της, λέω, στον Κύριο είναι η γιαγιά. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, ένα, να μας κάνει ο Θεός σκεύη υπάκουα, άμεσα, χωρίς δισταγμούς, χωρίς αμφιβολίες, χωρίς καθυστέρηση, για να, εμείς θα το ζητήσουμε όμως, για να δοξαστεί ο Χριστός στη ζωή μας, στην οικογένειά μας και στη μικρή μας αυτή η εκκλησία. Και σε όλες τις εκκλησίες όλου του κόσμου και σε όλη τη γη. Αμήν Χριστέ μου, αμήν Κυρία μου, δόξα. Πολύ σε ευχαριστώ.